Πρέπει να πάμε αποφασιστικά και πλήρως ενημερωμένοι και με εμπεριστατωμένη παρέμβαση να ανοίξουμε το πραγματικό περιεχόμενο της κοινωνικής ασφάλισης, όχι επιφανειακά, όχι τυπικά, γιατί θα είναι μια μεγάλη μάχη, θα τη δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, θα αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε ανάγχωμα βρεθεί μπροστά στη διαδικασία παρέμβασης, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στους χώρους εργασίας και θα βάλουμε ό,τι και να γίνει τα θεμέλια της απάντησης της εργατικής τάξης όπως την έδωσε και τα προηγούμενα χρόνια και τους ανάγκασε να ξαναεπιχειρήσουν με έναν τρόπο βέβαια μη σταματώντας, τσεκουρώνοντας σιγά σιγά την κοινωνική ασφάλιση να κάνουν να διεξάγουν την τελευταία επίθεση για να τη θέσουν συνολικά στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι αποφασιστική αυτή η κυβέρνηση. Το νέο ασφαλιστικό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι και τόσο νέο, πρέπει να πούμε. Αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση της αντιασφαλιστικής νομοθεσίας που απορρέει από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και κοντά τρεις δεκαετίες και υλοποιείται διαδοχικά από τις αστικές κυβερνήσεις με πιο πρόσφατο τον εμβληματικό νόμο, λεμιτόμο του Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με το σπαθί του κέρδισε τότε από το εργατικό και συνταξιουργικό κίνημα το χαρακτηρισμό ψαλιδοχέρης. Ο νόμος Κατρούγκαλου και η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων οδήγησε σε ποσοστά αναπλήρωσης κάτω από το 40% του συντάξιμου μισθού, από 80% περίπου που ήταν την προηγούμενη δεκαετία. Θεσμοθετήθηκε η ρήτρα βιωσιμότητας των ταμείων με την οποία έρεται η υποχρεωτική καταβολή των επιπολικών συντάξεων, που οδηγεί με ακρίβεια στη μετατροπή των συντάξεων σε φιλοδόρημα και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Διαχωρίστηκε η κύρια σύνταξη σε εθνική και ανταποδοτική, που οδηγεί στην παροχή μιας βασικής σύνταξης φτώχειας από το κράτος και στην απόσυρση της εγγύησής του από την ανταποδοτική σύνταξη. Η πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, την ίδια στιγμή που ακυρώνει όλη τη βασική μορφή υπολογισμού του νόμου Κατρούγκαλου, διατηρεί και εδραιώνει οριστικά όλο το πλαίσιο των μειώσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στις συντάξεις. Πάνω σε αυτό το έδαφος πατά σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βάζει σε νέα φάση την πορεία της παραπέρα ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης. Στρατηγικός στόχος που υπηρετούν όλες οι αντισφαλιστικές ανατροπές είναι η ελάφρυνση των καπιταλιστών και του κράτους τους από το βάρος της κοινωνικής ασφάλισης, από την κατάκτηση των εργατών που παίρνουν πίσω μέσω αυτής ένα κομμάτι, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται, της κλεμμένης υπεραξίας που παράγουν ούτως ή άλλως μόνο οι εργαζόμενοι. Η ιδιωτική ασφάλιση που ολοένα ενισχύεται στον καπιταλιστικό κόσμο αποτελεί προφανώς πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους και δεν πρόκειται για ασφάλιση αφού χάνεται ο κοινωνικός αναδιανεμητικός χαρακτήρας που ήταν στη βάση της αλληλεγγύης των γενναίων. Οι συνεργαζόμενες συνταξιουργικές οργανώσεις με την συντονιστική τους επιτροπή αποφάσισαν δύο κινητοποιήσεις. Το πρόσφατο, πώς το λένε, διάστημα πέρασε. Η μία είναι στις 30 του Νοέμβρη και βέβαια θα είναι αυτή μαζί με το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα. Και η δεύτερη θα είναι μια κινητοποίηση αυτοτελώς των συνταξιούχων στις 14 του Δεκέμβρη, η οποία θα εκφραστεί με πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα πιθανώς ή με δύο συγκεντρώσεις, μία στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν έχει καταληφθεί ακόμα, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι περιφερειακές συσκέψεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και που ολοκληρώνονται στις 20 του μήνα με συσκέψεις στις Σέρες, στην Άουσα και στην Πάτρα. Η πρωτοβουλία αυτή για τις δύο κινητοποιήσεις πάρθηκε μπροστά στη νέα επέλαση που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να καταργήσει την κοινωνική ασφάλιση. Και βεβαίως πάρθηκε για να εμποδιστεί και να ανατραπεί η πολιτική, οι πολιτικές που οδηγούν στο νέο έγκλημα για την κοινωνική ασφάλιση. Το γεγονός βεβαίως ότι η κοινωνική ασφάλιση θα είναι το αίτημα αιχμής των κινητοποιήσεων δεν αφήνει απ' έξω όλα τα άλλα αιτήματα
των συνταξιούχων και του εργατικού κινήματος. Φαντάζομαι όλα τα αιτήματα που έχουν να κάνουν με τις θανατηφόρες πολιτικές που τσάκισαν τα δικαιώματά μας όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, αλλά και πριν από αυτήν. Η σκέψη μας για την κινητοποίηση στις 30 του μήνα καθορίστηκε από το γεγονός ότι το μεγάλο μέτωπο της κοινωνικής ασφάλισης δεν αφορά μόνο τις συντάξεις μας, δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους. Αφορά όλους τους εργαζόμενους, την προστασία όλων των εργαζομένων, την προστασία των οικογενειών των εργαζομένων, αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους αγρότες, τους επαγγελματίες ΕΒΕ, αφορά γενικότερα το σύνολο του λαού. Έτσι κι αλλιώς, η κοινωνική ασφάλιση, αγαπητοί μου συνάδελφοι και συναδέλφες, είναι μια μεγάλη κατάκτηση που έχει γίνει με το αίμα του λαού μας εδώ και δεκαετίες πριν, τον προηγούμενο αιώνα, και βέβαια είναι κάτι που δεν θα το αφήσουμε να περάσει στα χέρια των ιδιωτών. Η πείρα μας λέει, και αυτό γνωρίζουμε και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι ο μαζικός αγώνας, η κοινή δράση και των εργαζόμενων και των συνταξιούχων, των ασφαλισμένων γενικότερα, έτσι, της νεολαίας, των γυναικών, όλο του εργαζόμενου του λαού μπορεί να ακυρώσει τα σχέδια της κυβέρνησης για ολοκληρωτική παράδοση της κοινωνικής ασφάλισης στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.